Κοιτάξτε, βέβαια το τοπίο είναι αρκετά ομιχλώδες με τα θέματα αυτά των τραπεζών που έχουν προκύψει. Πρέπει να περιμένουμε για ένα διάστημα να κατασταλάξει το πράγμα. Να σιγουρευτούμε ότι δεν θα υπάρχουν άλλα παρεπόμενα. Ξέρετε, είχαμε δύο τράπεζες στην Αμερική, μία στην Ευρώπη. Ελπίζω να είναι οι τελευταίες αυτές. Και να μπορέσει το σύστημα γενικά να απορροφήσει τους κραδασμούς. Εάν απορροφήσει τους κραδασμούς, το δικό μας το χρηματιστήριο έδειξε μια καλή έτσι συμπεριφορά και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί. Πώς βλέπετε την αύξηση των επενδυτικών μερίδων στο χρηματιστήριο μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε μηνιαία βάση εννοώ? Ένα πολύ θετικό στοιχείο, το οποίο πιστώνεται στη νέα διοίκηση, ίσως και η νέα διοίκηση, ίσως και το γενικότερο περιβάλλον. Κάνουμε και εμείς προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ξεκινάμε τώρα ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των γενικών συνελεύσεων των εισηγμένων εταιριών, το οποίο το κάνουμε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, αλλά από εφέτος στο πρόγραμμα θα δεχόμαστε και επενδυτές, χωρίς να είναι φοιτητές δηλαδή, χωρίς να είναι απαραίτητα φοιτητές. Γιατί πρέπει ο κόσμος να μάθει τη σωστή προσέγγιση του χρηματιστηρίου, ότι παρακολουθούμε τις εταιρείες που μας ενδιαφέρουν, πηγαίνουμε στις γενικές συνελεύσεις, όπως όταν αγοράζουμε ένα οικόπεδο, πάμε, το βλέπουμε, το κοιτάμε, παίρνουμε πληροφορίες γι' αυτό. Έτσι πρέπει να κάνουμε και όταν επενδύουμε σε μετοχές, σε μια εταιρεία, πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που εμπιστευόμαστε τα λεφτά μας, ποια είναι αυτή η εταιρεία, τι management έχει, τι προοπτικές έχει. Και όχι να στηριζόμαστε σε πληροφορίες που μας είπε ο ένας και ο άλλος και μετά χάνουμε τα χρήματά μας. Αν καταλαβαίνουμε καλά, κύριε Εγκλέζο, αναφέρεστε στην εκδήλωση του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου για το χρηματιστήριο. Αναφέρεστε δηλαδή σε αυτό την αλλαγή νοοτροπίας του Έλληνα επενδυτή και πόσο πιο ενεργός θα πρέπει να είναι σε ό,τι αφορά βεβαίως και την επένδυση των χρημάτων του. Την οποία αυτή η αλλαγή εμείς την προτείνουμε εδώ και χρόνια στους επενδυτές. Είναι καινούριο αυτό για μας. Εδώ και χρόνια λέμε, προσέξτε, το χρηματιστήριο δεν είναι τζόγος. Όποιος το κάνει τζόγο το χρηματιστήριο, το πιθανότερο είναι να χάσει τα λεφτά του και μετά, σας είπα, θα του φταίνε οι άλλοι. Είναι επένδυση. Πρέπει να το αντιμετωπίζεις σαν μια επένδυση. Όπως όταν αγοράζεις ένα οικόπεδο. Τι κάνεις όταν αγοράζεις ένα οικόπεδο? Πας, το κοιτάς, το ελέγχεις, τα χαρτιά, το ένα, το άλλο και μετά το αγοράζεις. Λοιπόν, κάτι ανάλογο πρέπει να κάνεις και με το χρηματιστήριο. Να συμβολεύεσαι τους επαγγελματίες της αγοράς, τους πιστοποιημένους επαγγελματίες. Και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς και πολύ καλούς πιστοποιημένους επαγγελματίες στην ελληνική κεφαλαγορά. Και μετά να προχωράς και να κάνεις την επένδυσή σου. Μάλιστα. Φυσικά να μην βάζεις όλα στα χρήματα, έτσι, γιατί μερικοί το κάνουν αυτό, βάζουν όλα τα διαθέσιμα και μετά δεν έχει καλή ψυχολογία. Εμείς έχουμε λοιπόν αύριο στο ξενοδοχείο το Electra Palace, που είναι στην Πλάκα, στο Σύνταγμα, την εναρκτήρια εκδήλωση αυτού του προγράμματος παρακολούθησης γενικών συνελεύσεων, ναι, των εισηγμένων εταιριών. Από τον Απρίλιο ξεκινάνε οι απολογιστικές γενικές συνελεύσεις. Η πρώτη γενική συνέλευση 7 Απριλίου είναι της Τράπεζας της Ελλάδος. Συνήθως γίνεται πρώτη αυτή. Και μετά θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Και όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να παρακολουθήσουν και τις γενικές συνελεύσεις. Εμείς αύριο θα δώσουμε τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος, την οργανωτική δομή του και έναν διαγωνισμό που θα τρέξει. Ο διαγωνισμός αφορά μόνο τους φοιτητές, βέβαια. Τι κερδίζουνε? Κάποιες εταιρείες έχουν δώσει δωρεοεπιταγές, όπως ο Όμιλος Φουρλής μέσω της Intersport. Κάποιες άλλες εταιρείες έχουν δώσει και τις συζητάμε τώρα να δώσουν. Σε είδος δηλαδή, κάποιο λάπτοπ, κάποιο αυτό, κάποια σεμινάρια σημαντικά χρηματιστηριακού περιεχομένου, τα οποία για να τα παρακολουθήσει κανείς έχουν αρκετό κόστος. Ναι. Αυτά θα τα κερδίσουν οι πρώτοι, αυτοί που θα κερδίσουν. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Εγκλέζο. Καλή συνέχεια, καλή μέρα να έχετε.